γνωρίσουμε όσο γίνεται περισσότερους υποψηφίους από όλους τους συνδυασμούς, όλοι άξιοι και ικανοί. Τώρα βέβαια εσείς είναι στη δική σας κρίση ποιον θα προτιμήσετε. Είναι μαζί μου ο κύριος Νίκος Βαρδάκης, νομίζω είναι γνωστός στη κοινωνία της Εράπτας από την ενασχόλησή του με τα αθλητικά. Τώρα ασχολείται τελευταίως με τον τουρισμό. Νίκο, καλή σου μέρα. Υποψήφιος με το συνδυασμό «Μαζί αλλάζουμε την Εράπετρα» και υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Πανταζή. Καλημέρα κυρία Πεκαράκη, καλημέρα στους ακροατές σας και σε όλο το Δήμο μας. Και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, να γνωρίσουμε λίγο τον Νίκο, γιατί τον Νίκο του Βαρδάκη, γιατί εντάχθηκε, γιατί στηρίζει τον Αργύρι τον Πανταζή. Και θέλω να πάμε στα τουριστικά. Σήμερα παίζει πάρα πολύ το θέμα της γαλάζιας σημαίας. Χάσαμε πάρα πολλές. Για να τα πάμε από την αρχή. Ωραία. Ο Νίκος ο Βαρδάκης λοιπόν εντάχθηκε στον συνδυασμό του κυρίου Αργύρι Πανταζή «Μαζί αλλάζουμε την Ιεράπετρα». Γιατί θεώρησε μεγάλη τιμή την πρόταση που του έγινε πριν από περίπου 2 μήνες. Mm-hmm. Ήμουν ο πρώτος, από τους πρώτους μάλλον που εντάχθηκαν σε αυτή την ομάδα. Εντάχθηκα στην ομάδα γιατί πιστεύω στον κύριο Πανταζή. Έχει μια πολυετή εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχοντας περάσει από κάθε πόστο ευθύνης του Δήμου μας. Έχει αφήσει σημαντικό έργο και αυτό δεν το λέω εγώ. Αυτό το λένε οι συμπολίτες μας που καθημερινά, αναπόφευκτα τις τελευταίες μέρες, μιλάω μαζί τους, μια και όπως καταλαβαίνετε οι συζητήσεις δεν γίνεται να ξεφύγουν από τις δημοτικές εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Σωστά. Καθημερινά ένιωθα όλο και πιο ευχάριστα βλέποντας συμπολίτες μας να εντάσσονται στην ομάδα μας, στο συνδυασμό μας, οι οποίοι έχουν τη διάθεση, την όρεξη, τις γνώσεις, την εμπειρία. Και όταν λέω εμπειρία δεν εννοώ αποκλειστικά την εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά την εμπειρία και τις γνώσεις στην υγεία, στον αγροτικό τομέα, στον τουρισμό και σε όλους τους τομείς που θα απασχολήσουν την επόμενη δημοτική αρχή για να κάνει ο Δήμος μας βήματα μπροστά. Υπάρχει μια πολυσυλλεκτικότητα στο ψηφοδέλτιό μας, στην ομάδα μας, και αυτό πραγματικά με ευχαριστεί πολύ και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δεν κρατιούνται, περιμένουν τον Γεραπετρίτη και τη Γεραπετρίτησα να τους δώσει την άδεια ώστε να βάλουν μπροστά τις μηχανές και να πάνε το Δήμο μας βήματα μπροστά. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Υπάρχει λοιπόν ένα κλίμα αισιοδοξία, ένα κλίμα έτσι γιορτινό να το πω, κλίμα δημοκρατίας στις τάξεις, στους κόλπους του συνδυασμού, και αυτό το βλέπετε και από τις περιοδίες που βεβαίως κάνετε και από τους ανθρώπους που μιλάτε. Βεβαίως, έτσι. Καθημερινά και μάλιστα εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι έχω εντυπωσιαστεί από το ότι και οι 41 υποψήφοι μας δηλώνουν καθημερινά και σε μεταξύ μας συζητήσεις ότι δεν έχει σημασία το αν θα εκλεγούν, αν θα είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι αύριο ή όχι. Σημασία έχει ότι όλοι μαζί θα δουλέψουμε, θα βοηθήσουμε το Δήμο μας, ο καθένας με τις γνώσεις του, με την εμπειρία στα θέματα πάνω, για να βάλουμε όλοι ένα λιθαράκι, ώστε αύριο τα παιδιά μας, τα γεραπετριτάκια, να, όταν θα έρθει η δικιά τους η σειρά, να παραλάβουν ένα Δήμο που να είναι περήφανα, που είναι δημότες του Δήμου Ιεράπετρας. Μάλιστα, χωρίς μιζέρια και γκρίνια, να το δούμε λίγο πιο μπροστά. Λοιπόν, Νίκο Βαρδάκη, πάμε λίγο στο θέμα της ημέρας, που δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε και ιδιαιτέρως λόγω της προεκλογικής περίοδου. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που έφτιαξε το φάκελο, γιατί δεν πήραμε γαλάζιες σημαίες, γιατί τις χάσαμε τόσες. Έχουμε χάσει του νησιού τις σημαίες, νομίζω έτσι, και την Πάνω Παραλία και την Κάτω Παραλία τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε χάσει εδώ στο Γουαϊκίκι, ας πούμε, εδώ στην Κάτω Παραλία. Έχουμε χάσει αρκετές. Είχαμε χάσει στο παρελθόν, τώρα χάσαμε κι άλλες. Μας μείνανε 2 γαλάζιες σημαίες. Αυτό τώρα, δηλαδή, όλοι ευαγγελίζεστε υποψήφοι τον τουρισμό. Θέλουμε ανάπτυξη, θέλουμε να κάνουμε και δεν κάνουμε κάτι που εννοείται ότι έχει κάποια ουσιαστική και γραφειοκρατική, βέβαια, περισσότερο δουλειά από όσο γνωρίζω. Αλλά είναι ουσιαστικό, γιατί ο Ευρωπαίος ξέρει τη γαλάζια σημαία και νιώθει μια ασφάλεια όταν υπάρχει γαλάζια σημαία στην πλάζ. Έτσι δεν είναι? Ενημερώθηκα σήμερα το πρωί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι χάσαμε άλλες 4 σημαίες σαν Δήμος Ιεράπετρας. Είχαμε 6 σημαίες.
μας μείνανε δύο και το, αυτό που, που με στεναχωρεί είναι ότι αυτές οι δύο σημαίες που μας μείνανε, μείνανε με ευθύνη των, των ξενοδοχείων. Των ξενοδοχείων. Mm-hmm. Βασικά είναι η σημαία του, που είναι στο Sunshine το ξενοδοχείο στο Κουτσουνάρι, η παραλία από κάτω από το ξενοδοχείο, mm-hmm. και η παραλία στο Κάκος, που μόνοι τους, με δική τους ευθύνη, κάνουν τις αιτήσεις, τα απαραίτητα έγγραφα, στην Ολλανδική εταιρεία που παρέχει τις, που κρίνει αν πρέπει να υπάρχει μια γαλάζια σημεία στην παραλία. Mm-hmm. Ευτυχώς, και τους ευχαριστούμε, το κατάφεραν και κρατήσαν έστω αυτές τις δύο σημείες. Mm-hmm. Χαθήκανε τέσσερις σημείες από την παραλία του Μύρτους, την παραλία Ιεράπετρας, από τα Αχλιά Γαλήνη και από την Αγιά Φωτιά. Αυτές οι σημείες ήταν ευθύνη του Δήμου Ιεράπετρας. Δεν μπορώ να ξέρω ποιος μπορεί να ευθύνεται ή ποιοι μπορεί να ευθύνονται για να χαθούν αυτές οι σημαίες, όμως... Σίγουρα πάντως, Νίκο Βαρδάκη, δεν ευθύνεται η κακή ποιότητα, ας πούμε, των νερών, φαντάζομαι. Σίγουρα. Έτσι, είμαστε ένα ανοιχτό πέλαγος. Είμαστε ένα ανοιχτό πέλαγος και αν αναλογιστούμε ότι ο Άγιος Νικόλαος, για παράδειγμα, που είχε 27 γαλάζιες σημείες, τις διατήρησε όλες μέσα σε ένα κόλπο που σίγουρα μαζεύονται και σκουπίδια, ή η Σιτία που πρόσθεσε μία σημαία στις ήδη υπάρχουσες, σίγουρα κάτι δεν πάει καλά. Όλοι πρέπει να αναρωτηθούμε τι δεν πάει καλά. Τι δεν πήγε καλά. Εμάς, εν πάση περιπτώσει, σε περίπτωση που ο Γεραπετρίτης και η Γεραπετρίτσα μας επιλέξουν για να διοικήσουμε το Δήμο, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, όχι μόνο να πάρουμε πίσω αυτές τις σημαίες που μας έχουν αφαιρεθεί από χθες, αλλά. Και άλλες στο παρελθόν, Νίκο Βαρδάκη. Και άλλες στο παρελθόν. Ας μιλήσουμε για το πρόσφατο για το παρελθόν. Πρόσφατο, για το χθεσινό. Έχουμε πει ότι δεν κοιτάμε μόνο μπροστά, κοιτάμε και πίσω και κρατάμε ό,τι καλό έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αφήνουμε όμως τα λάθη, αφήνουμε τα κακά, προχωράμε μπροστά, βλέπουμε το μέλλον και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, να πάμε βήματα μπροστά. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό για όλους μας. Mm-hmm. Μάλιστα. Στο πρόγραμμά σας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό, όπως και στα αγροτικά, τα δύο πόδια της οικονομίας μας έτσι κι αλλιώς, με προτάσεις για σύνδεση του τουρισμού με τον αγροτικό τομέα, διάφορα τέτοια. Ο Νίκος Βαρδάκης που είναι μέσα στο κομμάτι αυτό, δουλεύει για το τουριστικό προϊόν. Πώς βλέπετε, πώς μας βλέπουν οι ξένοι, τι θέλουν να αλλάξουν, δηλαδή εσείς έχετε άμεση εικόνα από τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ και επισκέπτονται την πόλη, που δεν είναι τουριστικός προορισμός η Ιερά Πέτρα, κατά την άποψή μου, δεν έχει μπει στο χάρτη αυτό, είναι το νησί. Δεν είναι τουριστικός προορισμός πραγματικά, κυρία Τζαγκαράκη, η Ιερά Πέτρα, αλλά πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Και αυτός είναι ο στόχος. Τουριστικός προορισμός είναι το Γαϊδουρονήσι, το νησί μας. Έτσι μου αρέσει εμένα να το λέω, το έχω ξαναδηλώσει πολλές φορές. Το Γαϊδουρονήσι, ναι. Έτσι το έμαθα μεγαλώνοντας. Mm-hmm. Όμως δεν αρκεί αυτό για την Ιερά Πέτρα. Η Ιερά Πέτρα πρέπει να δώσει κίνητρο στους mm-hmm. Τουρίστες, στους επισκέπτες, mm-hmm. ώστε να έρθουν να δουν κάποια πράγματα, να θέλουν να έρθουν να δουν κάποια πράγματα. Mm-hmm. Εμένα δεν μου λέει τίποτα το 100% πληρότητα της Ιερά Πέτρας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ας πούμε, στο full season. Mm-hmm. Από τη στιγμή που βλέπω τα μαγαζιά της Ιερά Πέτρας άδεια και δεν βλέπω τουρίστα να κυκλοφοράει στον δρόμο. Η Ιερά Πέτρα δυστυχώς διαθέτει πολύ λίγα κρεβάτια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα φέρουμε τουρίστες για να μείνουν στην Ιερά Πέτρα. Αυτοί, έτσι κι αλλιώς όλα είναι γεμάτα στη full season. Mm-hmm. Οι ξενοδόχοι μας κάνουν πολλές προσπάθειες και μεγάλες επενδύσεις. Και σαν Δήμος πρέπει να τους, σαν δημότες πρέπει να τους ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Μην ξεχνάμε όμως ότι κάνοντας ένα search στην Airbnb, σε αυτή τη νέα μόδα, βλέπουμε ότι η Ιερά Πέτρα αυτή τη στιγμή διαθέτει 192 σπίτια προσενοικίας σε τουρίστες. Αυτοί οι τουρίστες, αυτοί οι επισκέπτες δεν είναι ούτε all inclusive. Είναι οι επισκέπτες που θα βγουν στην πόλη, θα περπατήσουν, θα φάνε στο εστιατόριο του Γεραπετρίτη, θα πιούν τον καφέ τους, θα αγοράσουν το σουβενίρ τους από το τουριστικό μαγαζί της Ιερά Πέτρας. Άρα αυτό θεωρείτε ότι είναι θετικό το Airbnb? Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι θετικό, γιατί επιτέλους περπατάει τουρίστας μέσα στην Ιερά Πέτρα, αλλά θα είναι αρνητικό αν δεν καταφέρουμε εμείς με τον τρόπο μας αυτόν τον τουρίστα να τον αναγκάσουμε να μας διαφημίσει γυρνώντας τη χώρα του, είτε μέσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε μιλώντας με τον γείτονά του, με τον συνάδελφό του. Να ρωτήσω κάτι, Νίκο, που δεν το γνωρίζω. Βεβαίως. Ελέγχεται κάπως και η ποιότητα των υπηρεσιών σε αυτά τα διαμερίσματα που νοικιάζονται
Το λέω αυτό για να μην γίνουμε ρεζίλοι. Ναι, ελέγχεται η ποιότητα των υπηρεσιών. Καταρχήν, από κάποιο τρόπο δεν το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτώ. Καταρχήν, οι υπηρεσίες δεν είναι ξενοδοχειακές υπηρεσίες. Δηλαδή, απαγορεύεται το πρωινό, ας πούμε. Απαγορεύεται η αλλαγή κλινοσκεπασμάτων. Απαγορεύεται ο καθαρισμός κατά τη διάρκεια της διαμονής των επισκεπτών. Όμως, όλα αυτά τα σπίτια έχουν οι ιδιοκτήτες τους και αυτοί που τα εκμεταλλεύονται έχουν φροντίσει ώστε οι επισκέπτες να έχουν μια άνετη διαμονή. Υπάρχουν μέσα τα απαραίτητα καθαριστικά. Έχουμε δηλαδή καλής ποιότητας. Βεβαίως, ο επισκέπτης νιώθει σαν να είναι στη χώρα του, στο σπίτι του, σαν να είναι στο σπίτι του, με τη σουγκαρίστρα, να το πω έτσι, με τη σκούπα του, με τα απορρυπαντικά του. Ωραία. Οπότε θεωρείτε ότι αυτή είναι μια καλή μόδα, ας πούμε, που μπορεί να προσφέρει στην πόλη μέσα, έτσι, μια και τα μεγάλα ξενοδοχεία είναι all inclusive. Δεν θεωρώ τίποτα. Είτε είναι καλή είτε κακή, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να την κάνουμε καλή και να την εκμεταλλευτούμε σαν δήμος. Μας φέρνει κόσμο. Μας φέρνει κόσμο, μας φέρνει, βοηθάει στην οικονομία του δήμου μας. Κόσμο που θέλουμε ενδεχομένως, έτσι. Βεβαίως, τον κόσμο που θέλουμε, ακριβώς. Έτσι. Ωραία, οπότε θεωρείς ότι είναι μια πολύ καλή έτσι, προσέγγιση τουριστική αυτή το Airbnb, αν το λέω σωστά. Λοιπόν, οπότε τα all inclusive έχουν μια άλλη φιλοσοφία, τη γνωρίζουμε. Όταν μιλάμε για 192 σπίτια αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Δήμου μας, αν κατά μέσο όρο πούμε 3 επισκέπτες στο σπίτι, είμαστε κοντά στους 500. Οπότε 500 τουρίστες δεν είναι λίγο. Όχι, να κυκλοφορούν στην πόλη καθημερινά. Ας τους κάνουμε περισσότερους με μια διαφήμιση που θα τους υποχρεώσουμε με τις υπηρεσίες μας. Ωραία. Εκεί τώρα ο Δήμος έρχεται να βοηθήσει και πώς. Βεβαίως, ο Δήμος θα βοηθήσει, θέλει να βοηθήσει. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή βοηθάει με τον τρόπο που βοηθάει. Αν εμείς είμαστε έμεσα, φαντάζομαι. Ναι, δηλαδή με το να έχει καθαρούς τους δρόμους, δηλαδή αυτό εννοώ. Να έχει μια καλή εικόνα η πόλη, να μην χάνει το τουρίστας μες στην πόλη, να υπάρχει σήμανση σωστή. Ακριβώς όλα αυτά τα οποία είναι αυτονόητα. Επίσης και εκτός πόλης, δημιουργώντας κάποιες εύκολες προσβάσεις για τον τουρίστα προς την πόλη μας, δημιουργώντας περισσότερες, όπως έχουμε πει, στάσεις των ήδη υπάρχουσων δρομολογιών του ΚΤΕΛ, ευκολότερη πρόσβαση προς αυτές τις στάσεις. Πόσα χρόνια τα ακούμε τώρα αυτό, Τα ακούμε πολλά χρόνια, όπως επίσης ακούμε πολλά χρόνια και για αστική συγκοινωνία, στην οποία εμείς δεν είμαστε υπέρ. Έχουμε πει ότι θα, όσον αφορά την αστική συγκοινωνία εκτός, από εκτός πόλης, μόνο στην τελευταία περίπτωση, δηλαδή στην εσχάτη περίπτωση, επειδή σεβόμαστε και θεωρούμε ότι υπάρχει και ο τομέας, ο κλάδος των ταξιτζίδων, ο οποίος περιμένει το καλοκαίρι και αυτός για να ζει στην οικογένειά του, οπότε δεν υπάρχει, δεν σκεφτόμαστε καν κάτι τέτοιο, απλά θα κάνουμε μια μια κοινοπραξία, ας πούμε, μεταξύ. Ίσως με μια συμφωνία, συνεργασία, κάτι. Ακριβώς, με συνεργασία. Ναι, αστική συγκοινωνία δεν βοηθάει μόνο τον τουρίστα, βοηθάει και τους υπόλοιπους. Δηλαδή, μόνο σκεφτόμαστε ότι και εμείς μπορούμε να εξυπηρετηθούμε κάτι. Αν το σπίτι σου δεν είναι τακτοποιημένο σωστά, αν δεν το αγαπάς αυτό που κάνεις και που ζεις μέσα σε ένα χώρο τέτοιο, δεν περνάς καλά. Μιλάμε οπότε τώρα για αν περνάς τουρίστα, καλά, περνάς και ο επισκέπτης. Μιλάμε καλά, τώρα έτσι, για τον τουρίστα που τον θέλουμε, θα κάνουμε προσπάθειες να τον φέρουμε, να του δώσουμε κίνητρα, ακόμα και ο τουρίστας που μένει στα Μάλια, στη Χερσόνησο, στον Άγιο Νικόλαο, να έχει το κίνητρο και να πει: νοικιάζω ένα αυτοκίνητο, παίρνω την οικογένειά μου και πάω να περάσω μια μέρα στην Ιεράπετρα, γιατί θέλω να δω μια γωνία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που σκεφτόμαστε και είναι στο πρόγραμμά μας να φτιάξουμε. Μια γωνία, όπως πολιτιστική γωνία, λαογραφική, μέσα στην πόλη, σε πλατείες της πόλης μας. Στα άμεσα σχέδιά μας είναι μια πολύχρωμη πρόσωψη του παραλιακού μετόπου της Ιεράπετρας, στα πρότυπα της κάποιων πόλεων, μικρών πόλεων της Νότιας Ιταλίας. Σκεφτείτε τόσα άτομα που φεύγουν καθημερινά από Ιεράπετρα για Χρυσή, για Γαϊδουρονήσι. Οι τουρίστες αυτοί πάντα γυρνάνε με ένα κινητό τηλέφωνο και τραβάνε φωτογραφίες στην πόλη μέσα από τη θάλασσα. Φανταστείτε λοιπόν αυτές οι φωτογραφίες, οι οποίες επί τόπου ανεβαίνουν στο Facebook, πόσα εκατομμύρια κόσμος τις βλέπει καθημερινά, και πόσοι θα βρισκόμενοι κάποια στιγμή κοντά στην περιοχή μας θα πούνε: πάμε να το δούμε αυτό, γιατί
θέλουμε να το δούμε γιατί το έχουμε ξαναδεί. Κάτι σύγχρονο δηλαδή εννοείται, μια ωραία κάτι εικόνα. Διαφορετικό, κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό που να παρακινήσει το ενδιαφέρον του επισκέπτη να έρθει να το δει. Να περάσει μια ώρα στην Ιερά Πέτρα, 10 λεπτά, αλλά στην πόλη μέσα. Αυτό τώρα είχαν γίνει προσπάθειες, Νίκο Βαρδάκη, και στο παρελθόν να μένει ο τουρίστας στην πόλη, οι οποίες βέβαια προσπάθειες αυτές δεν περπάτησαν. Θυμάμαι τα τουριστικά λεωφορεία που πήγαιναν πάνω για να αναγκάσει να περπατήσει τον τουρίστα ή κάτω ή τέλος πάντων. Ναι, δεν περπάτησε. Τώρα εδώ υπάρχει περίπτωση αυτό να περπατήσει, να τον αφήνουμε μία-δύο ώρες στην πόλη. Όταν συμβαίνει αυτό, έχουμε all inclusive, είπαμε, και στη Χερσόνησο και στα Μάλια έτσι λειτουργούν. Άρα ο επισκέπτης, ο τουρίστας που θα έρθει να πάει στο νησί, θα έρθει με το τσαντάκι του, με το φαγητό του. Άρα τι θα κάτσει, πού θα κάτσει να πάρει τι. Είναι ένα θέμα. Συνήθως έτσι γίνεται. Δυστυχώς τους βλέπουμε με το φαγητό τους, με το τσαντάκι τους. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτά τα group των τουριστών να παραμείνουν στην πόλη. Βλέπω ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες. Αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει περπατήσει αυτό. Δεν έχουμε δει ένα δείγμα ότι περπάτησε, ότι έγινε. Εμάς ο στόχος μας δεν είναι αυτοί οι τουρίστες. Εμάς ο στόχος μας είναι ο τουρίστας που θα νοικιάσει το αυτοκίνητό του από εκεί που μένει και θα έρθει στην Ιερά Πέτρα να περάσει την ημέρα του. Και δεν είναι λίγοι. Πιστέψτε με, είναι πολλοί αυτοί οι τουρίστες που ψάχνουν να κάνουν την καθημερινή εκδρομή. Και να του δώσεις τον προορισμό, έτσι, τον προορισμό. Και το κίνητρο. Και το κίνητρο. Μάλιστα. Και εννοείται ότι αυτό που λέτε τώρα, μιας και ζούμε στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το να κυκλοφορήσει μια φωτογραφία της Ιερά Πέτρας έτσι όμορφη σε όλο τον κόσμο από όλους αυτούς τους τα εκατομμύρια τουριστών που έρχονται, τους χιλιάδες μάλλον κάθε καλοκαίρι που έρχονται εδώ, εννοείται και φανταστείτε πόσες προβολές έχει, είναι μια τσάμπα διαφήμιση να το πω έτσι. Ακριβώς, είναι χιλιάδες οι τουρίστες που έρχονται, αλλά είναι εκατομμύρια αυτοί που θα δουν τη φωτογραφία τους. Γιατί φανταστείτε ότι ο καθένας εγώ στο Facebook έχει, δεν θα πω 500 και 800 φίλους, με 100 φίλους ο καθένας αν έχει, οι τουρίστες, οι ξένοι, οι Ευρωπαίοι, παγκοσμίως μάλλον, που βλέπουν, θα δουν αυτές τις φωτογραφίες, είναι πάρα πολλοί. Ένα άλλο κομμάτι είναι το παραλιακό πάρκινγκ εδώ. Αν καθίσετε εδώ από κάτω ακριβώς στην παραλία για ένα καφέ και κοιτάξετε προς τη μεριά του πάρκινγκ, θα δείτε 200-300 αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Ένα πολύ άσχημο θέαμα. Όμως και εκεί πρέπει να βρούμε μια λύση. Η πρότασή μας λοιπόν εμάς είναι ότι αφού δεν μπορούμε να μεταφέρουμε το πάρκινγκ, αν δεν υπάρξει κάπου αλλού ένα άλλο ώστε να υπάρχει ο χώρος για όλα αυτά τα αυτοκίνητα, μπορούμε όμως να μειώσουμε τις θέσεις του πάρκινγκ και να φυτευτούν κάποια δέντρα, το τοπικό δέντρο, το αλμυρίκι, το οποίο ούτε πόδιση να χρειάζεται, από τη θάλασσα ζει. Θα πρασινίσει λίγο το μέρος εκεί, θα είναι κάπως πιο όμορφο στο μάτι του τουρίστα να... Και στο δικό μας. Μιλάμε για πράσινο. Και στο δικό μας εννοείται. Και στο δικό μας, βέβαια. Μάλιστα. Και με τις θέσεις πάρκινγκ τι θα κάνουμε? Είναι ένα θέμα και αυτό. Οι θέσεις πάρκινγκ θα είναι λίγο λιγότερες. Ας χαθούν 50 θέσεις πάρκινγκ για το καλό της πόλης. Τι να κάνουμε? Εντάξει. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το κάνουμε προορισμό την Ιερά Πέτρα, πέρα από τις γωνιές που μας δώσατε έτσι μια εικόνα το τι πρεσβεύετε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Όταν μιλάω για γωνιές, δεν μιλάω μόνο για Ιερά Πέτρα, μιλάω και για τα χωριά μας. Τα χωριά μας έχουν ένα, είναι εξαιρετικά. Να ονομάσω τώρα ένα χωριό, θα δικήσω ένα άλλο. Έχουμε εδώ δίπλα μας χωριά, η Βαϊνιά, το Κεντρί, δίπλα στο 1,5-2 χιλιόμετρα, που ο τουρίστας μπορεί να, από τη στιγμή που θα γίνουν κάποιες εργασίες εκεί και θα μπορούν να γίνουν τουριστικοί προορισμοί, το Ορεινό, η Καλαμάβκα, η Ανατολή, οι Μάλες, έχουμε ένα πλούτο στο, ένα πανέμορφο μέρος στο Σελάκανο, στο Χριστό. Τι να πρωτοπώ, αδικό χωριά, Καβούση, Παχιά Άμμος, αδικό χωριά, δεν θέλω. Ναι, όλα έχουν τη δική τους ιδιαίτερη ομορφιά. Όλα έχουν τη δική τους πραγματικότητα. Που μπορεί να αξιοποιηθεί με κάποιο τρόπο και να γίνουν πραγματικά τουριστικοί προορισμοί. Βεβαίως, και τα δημοτικά διαμερίσματα. Βεβαίως, και αυτός είναι ο στόχος μας. Μιλάμε για Δήμο, δεν μιλάμε για πόλη. Μιλάμε για Δήμο. Ο στόχος μας είναι ο Δήμος. Η άνοδος του δηλαδή, Δήμου μας. Το σύνολο, βέβαια. Το σύνολο. Μάλιστα. Ωραία. Τι άλλο να πούμε για τον τουρισμό από το πρόγραμμα? Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλετε να τονίσουμε, να πούμε έτσι ιδιαίτερα
στους φίλους ακροατές και θεατές, γιατί είμαστε και ζωντανά στο... γιατί ο Δήμος, είπαμε, βοηθάει έμεσα. Με την καθαριότητα, έτσι, να μην αφήνει οικόπεδα καθάριστα, κάδους να ξεχυλίζουν, όλα αυτά θα πρέπει να προσεχτούν, όχι μόνο για τον τουρίστα, ξαναλέω, και στο δικό μου μάτι είναι άσχημο ο ξεχυλισμένος κάδος. Βεβαίως, και εμείς θέλουμε μια, και εμείς να βλέπουμε θέλουμε μια όμορφη πόλη. Εμείς βλέπουμε κάθε μέρα στο κάτω-κάτω και εμείς και τα παιδιά μας πρέπει να ζούμε σε μια όμορφη πόλη και να είμαστε περήφανοι που ζούμε εδώ. Και έτσι κι αλλιώς είμαστε περήφανοι που ζούμε εδώ. Εδώ μεγάλωσα, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Και εδώ ξαναγύρισες. Έφυγα μόνο σαν φοιτητής, μόνο για το πανεπιστήμιο. Έφυγα, ξαναγύρισα εδώ και μακάρι να μην χρειαστεί να ξαναφύγω ποτέ. Είναι ο παράδεισός μας εδώ. Μάλιστα. Υπάρχουν και διάφορες μορφές τουρισμού, κύριε Βαρδάκη, οι οποίες έχουν προταθεί και ξαναπροταθεί και από προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, όσο θυμάμαι, είτε ο ιατρικός, είτε ο αθλητικός τουρισμός, είτε ο εκκλησιαστικός τουρισμός. Αυτά τώρα πιστεύετε ότι είναι εφικτά να γίνουν? Βεβαίως είναι εφικτά, και μάλιστα μπορώ να σας πω εδώ ότι ήδη έχουμε κάνει ενέργειες. Είμαστε σε ένα τελικό στάδιο, ώστε να οργανώνεται κάθε χρόνο στην Ιερά Πέτρα ένας διεθνής μαραθώνιος δρόμος όσον αφορά τον αθλητικό τουρισμό. Οι κλιματολογικές συνθήκες είναι οι κατάλληλες, με αφετηρία το Γούδουρα και τερματισμό το κέντρο της Ιερά Πέτρας, με διεθνείς συμμετοχές, οι Κινέζοι λένε ότι για να ανέβεις 1000 σκαλιά πρέπει να ξεκινήσεις από το πρώτο. Ξεκινάμε λοιπόν την πρώτη χρονιά, έχουμε κάποιες διεθνείς συμμετοχές, διαφημίζεται με κάποιο τρόπο παγκοσμίως, και να είστε σίγουροι ότι λόγω κλίματος και λόγω μέρους και λόγω νοτιότερες πόλεις της Ευρώπης και λόγω πολλά που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, μπορεί να γίνει ένας πραγματικά διεθνής μαραθώνιος και να έχει ένα μεγάλο όνομα που θα αναδείξει βέβαια και την πόλη μας. Να φτιάξουμε το brand μας, λοιπόν, που λέει, το brand name της Ιερά Πέτρας, να είναι τουριστικός προορισμός ως Ιερά Πέτρα. Είναι σημαντικός στόχος. Όχι μόνο το νησί, που ενδεχομένως να έχει κορεστεί κιόλας από όλους αυτούς τους επισκέπτες που έχουμε καθημερινά, ειδικά Ιούλιο-Αύγουστο, έτσι. Είναι πολύ, πολύ επισκέπτες εκεί. Με το νησί είναι κάτι που δεν υπάρχει, στην Ευρώπη, θα έλεγα. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτό το διαμάντι εδώ απέναντί μας. Όσο μπορούμε πρέπει να προστατευτεί. Το brand του νησιού ήδη είναι πολύ ψηλά. Είναι ένας, πραγματικά είναι τουριστικός προορισμός, με πολλούς χιλιάδες επισκέπτες ετησίως. Είμαστε τυχεροί, είμαστε απλά τυχεροί που το έχουμε εδώ απέναντί μας και λέμε ότι είναι το νησί μας. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ο Δημότης Ιερά Πέτρας να λέει ότι αυτό είναι το νησί μας. Γιατί είναι ο παράδεισός μας. Ο παράδεισος στον παράδεισο. Σωστά. Να το πούμε έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε κοιτάμε λοιπόν και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως αυτό το παράδειγμα που μας δώσατε του αθλητικού τουρισμού με διοργανώσεις έτσι μεγάλες. Έχουμε και τη θάλασσα, η οποία δεν την έχουμε εκμεταλλευτεί όσον αφορά τα θαλάσσια σπορ. Είτε πρόκειται για κολύμβηση ανοιχτή θάλασσα, είτε πρόκειται για σερφ. Για σερφ είναι ο ιδανικός προορισμός εδώ, ειδικά με τα μελτέμια το καλοκαίρι, με αυτούς τους αέριδες. Και ξέρω πάρα πολλά παιδιά που πάνε μόνοι τους και έτσι προσπαθούν να σταθούν σε μια τέτοια σανίδα, που θα μπορούσαν και εκείνα να τα μαζέψουμε και να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω. Όλα αυτά είναι στο πρόγραμμά μας, έχει κυκλοφορήσει το πρόγραμμά μας τώρα και περίπου 1,5-2 μήνες. Ο Δημότης μπορεί να πάρει το βιβλιαράκι, το πολυσέλιδο βιβλιαράκι, και να ρίξει μια ματιά, και όχι μόνο για τον τουρισμό, για όλα τα θέματα που θα απασχολήσουν το Δήμο μας στο άμεσο μέλλον. Όλα αυτά που λέτε είναι στο πρόγραμμά μας, όπως επίσης στοχεύουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, στην αεροπλοϊκή διασύνδεση με αδειοδότηση και κατασκευή υδατοδρομίου. Την οποία εξαγγέλθηκε, κύριε Βαρδάκη, πριν από μερικές μέρες, όταν είχε έρθει εδώ και ο Σπίρτσης. Εξαγγέλθηκε η μελέτη του υδατοδρομίου. Από τη μελέτη ξεκινάμε, όλα με μια μελέτη πρέπει να ξεκινήσουν. Αλλά το θέμα είναι να είναι η μελέτη τόσο σωστή, όσο να μας φτάσει και στο τέλος. Σωστά και αυτό.
Γι' αυτό είπα πριν ότι έχουμε στην ομάδα μας ανθρώπους ικανούς, με γνώσεις που μπορούν να πάρουν μια μελέτη και να την, να τη φτάσουν μέχρι το τέλος της. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν πολλά χαρίσματα, τα οποία θα πρέπει με ωραίο τρόπο να τα εκμεταλλευτούμε, σε εισαγωγικά. Η εκμετάλλευση, ξέρετε, δεν είναι χτύχη καλά στα αυτιά, είναι παρεξηγημένη έκφραση, προς όφελος δικό μας, πρώτα εμείς να είμαστε ευχαριστημένοι σε αυτή την πόλη, για να το δείχνουμε και στον επισκέπτη με το χαμόγελό μας, γιατί αυτό νομίζω, αυτή η παρόρμηση που έχουμε ως Έλληνες, νομίζω ότι κάνει και τη διαφορά από ενδεχομένως κάποιες άλλες χώρες. Και η φιλοξενία που έχουμε σαν Έλληνες. Να. Δεν ξέρω αν την έχουμε πια αυτή τη φιλοξενία. Την έχουμε. Μπορούμε να τη συζητήσουμε. Στο DNA μας αυτή η φιλοξενία υπάρχει. Υπάρχει και... Όπως είπα και η πονηρούλη, η πονηριά και η εκμετάλλευση καμιά αυτή φορά. Αυτή η πονηριά όμως δυστυχώς μας κατέβασε σκαλιά. Εμείς λοιπόν τώρα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη την πονηριά, να βγάλουμε έξω την πραγματικότητα που είναι η φιλοξενία και η καλή διάθεση, για να ξανανεύουμε τα σκαλιά και να πάμε το Δήμο εκεί που πραγματικά το αξίζει. Μάλιστα. Όλο και πιο ψηλά. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε, δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να προσθέσεις για το τουριστικό κομμάτι που Αν κάτσω να προσθέσω όλες τις σκέψεις μας και το πρόγραμμά μας όσον αφορά τον τουρισμό, φοβάμαι ότι θα με διώξετε από εδώ, γιατί χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο. Όμως ξαναλέω, το πρόγραμμά μας κυκλοφορεί, μπορεί να έρθουν από τα γραφεία του συνδυασμού μας οι δημότες, άσχετα με το τι υποστηρίζουν και σε ποια πλευρά βρίσκονται, να πάρουν το πρόγραμμά μας, να ρίξουν μια ματιά. Και... να το συζητήσουν και μαζί, γιατί καμιά φορά ξέρετε είμαστε και στην εποχή του, του Facebook και λοιπά, αλλά μπορούν να το δουν και στη σελίδα. Έτσι και αλλιώς το πρόγραμμα του συνδυασμού μας, της παράταξης μας μαζί, αλλά με την Ιερά Πέτρα, με επικεφαλής του Αργύρη Πανταζή, αφορά όλους τους γεραπετρίτες. Όχι μόνο αυτούς που στηρίζουν εμάς, όλους τους γεραπετρίτες, και αύριο θα δουλεύουμε για όλους τους γεραπετρίτες, ανεξαρτήτως το που βρίσκονται αυτή τη στιγμή ή το που ψηφίζουν, ή δεν μας ενδιαφέρει. Νομίζω αυτό. Καλό θα ήταν όλοι να περάσουν από όλους, να ενημερωθούν, να συζητήσουν με ανθρώπους όλων των παρατάξεων και να καταλήξουν να έχει μια ποιοτική, να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά η ψήφος. Να σταματήσουμε να αυτό μόνο το ψηφίζω τον κουμπάρο μου γιατί είναι κουμπάρος μου, ή ψηφίζω το κουνιάδο μου και τον ξάδερφό μου. Ας δούμε πρόσωπα, ας δούμε ιδέες, ας δούμε. Έτσι σίγουρα θα κάνουμε άλλο ένα βήμα, είναι άλλη μια βοήθεια για να πάει ο Δήμος μπροστά. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί να σταυρώσουμε τώρα τον Νίκο το Βαρδάκη, να κλείσουμε με αυτό. Είναι η ερώτηση που η κλασική που κλείνουμε. Τον Νίκο το Βαρδάκη να τον σταυρώσετε, γιατί είναι και αυτός ένας από την ομάδα του Αργύρη Πανταζή, με όρεξη, διάθεση, γνώση, που θέλει και είναι το όνειρό του να δει τον παράδεισό μας εδώ να ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά, να πηγαίνει στο υπέρατο σημείο. Ωραία. Χρειάζεται ψήφο λοιπόν και σταυρό. Σταυρό, να το πω έτσι, ο Νίκος ο Βαρδάκης είναι στο κεντρικό ψηφοδέλτιο του Αργύρη Πανταζή. Έτσι, όχι στο τοπικό, στο κεντρικό ψηφοδέλτιο. Έχουμε ζαλιστεί κι εμείς τώρα λίγο, Νίκο, εντάξει, καταλαβαίνει. Είναι πολύ. Ναι, ωραία, είμαστε πολύ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στο κεντρικό ψηφοδέλτιο λοιπόν χρειάζεται σταυρό μαζί με άλλους δύο. Τρεις σταυρούς στο κεντρικό και ένα σταυρό ακριβώς από κάτω που είναι η Δημοτική Ενότητα Μακρύγιαλλού. Έτσι. Ωραία. Τα λέω αυτά για να τα εμπεδώσουμε σιγά σιγά, γιατί είναι λίγο, επειδή έχουν αλλαγές τα ψηφοδέλτια. Όπως επίσης και δύο σταυρούς στην τοπική κοινότητα Ιεράπετρας, η οποία είναι σε διαφορετικό ψηφοδέλτιο, όμως είναι, νομίζω, δεν θα μπερδευτεί ο κόσμος. Άλλωστε πιστεύω ότι και οι εφορευτικές επιτροπές αυτοί που είναι μέσα θα βοηθήσουν. Εντάξει, να τα λέμε να πάει προετοιμασμένοι ο κόσμος, να πάει προετοιμασμένος ο κόσμος όσο γίνεται καλύτερα, να ξέρει ποιον και τι και πώς. Και να πάει ο κόσμος, αυτό είναι το σημαντικό. Να πάει ο κόσμος. Γιατί αφορά τον τόπο που ζει, τον τόπο που γεννήθηκε, που μεγάλωσε. Έτσι, όχι αποχή λοιπόν, αυτό είναι... Ναι, όχι αποχή. Αν και νομίζω στα δημοτικά δεν έχουμε ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό. Έχουμε μια αποχή ποσοστό. Την προηγούμενη φορά, αν θυμάμαι καλά, της τάξης του 35-40%. Αν είναι δυνατόν αυτή η αποχή να μειωθεί, θα είναι πολύ καλό για τον τόπο μας. Έτσι, να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Λοιπόν, τους άριστους, τους καλύτερους, της αρεσκίας τους υποψηφίους. Ο Νίκος ο Βαρδάκης ήταν μαζί μας, υποψήφιος στο κεντρικό ψηφοδέλτιο του Αργύρη του Πανταζή. Ακριβώς. Να είσαι καλά, Νίκο μου, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφω.